Για τα λιμάνια, οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν ότι η παραχώρηση του ΟΛΠ στο κινέζικο μονοπόλιο της Κόσκο και το λιμάνι της Θεσσαλονίκης σε επιχειρηματικούς ομίλους, κριτήριο είναι η καπιταλιστική κερδοφορία των μονοπωλίων και η ανάπτυξη ευρωατλαντικών βάσεων σε όλη την επικράτεια της χώρας. Η Θεσσαλονίκη και η Αλεξανδρούπολη μετατρέπονται σε βάσεις υποδοχή στρατιωτικού υλικού, ορμητήριο εμπεριαλιστικών επεμβάσεων και πολέμων στα Βαλκάνια και στην ευρύτερη περιοχή. Την περίοδο που διανύουμε με επίκεντρο το λιμάνι του Πειραιά, οξύνονται ο ανταγωνισμός ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα για το ποιος από τα μονοπόλια που εκπροσωπούν θα ελέγχει το Αττικό λιμενικό σύστημα, τα λιμάνια Ελευσίνας, Ασπροπύργου, Πάχης, Ραφίνας, Λαβρίου και τις υποδομές και αποθήκες logistics στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθήνας αλλά και το εμπορευματικό κέντρο του Ασπροπύργου στο Θριάσιο. Την ίδια ώρα, ενιαία το κεφάλαιο επιτίθεται στους εργάτες σε όλα τα λιμάνια της χώρας. Χτυπούν τις κλαδικές συμβάσεις εργασίας, θεμελιώδη δικαιώματα, αξιοποιούν τον απεργοκτόνο θεσμικό πλαίσιο που ενίσχυσε και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ το 2018. Είτε με μορφή παραχώρησης τμήματων, είτε με τη μορφή ιδιωτικοποίησης των λιμανιών, τα αντεργατικά μέτρα στοχεύουν στη μείωση της τιμής εργατικής δύναμης, καταστολή των αγώνων των εργαζομένων, συνθήκες εργασιακής ζούγκλας στους χώρους δουλειάς για τη μεγιστοποίηση των κερδών των μονοπωλίων. Μέσα από το αντεργατικό νομοσχέδιο προωθούνται νέα προνόμια και φοροαπαλλαγές για τα μονοπόλια και σε αυτό αξιοποιούνται δομές του αστικού κράτους. Οι Δήμοι, χαρακτηριστικό που απαγορεύεται ακόμα και στους Δήμους να επιβάλλουν στα μονοπόλια, στα λιμάνια, ανταποδοτικά τέλη ή φόρο ηλεκτροδοτούμενων εκτάσεων. Την ίδια ώρα, ένφια δημοτικά τέλη, φορομπηκτική, άμεση και έμεση φόροι για τα εργατικά λαϊκά δικαιώματα. Στους ναυτεργάτες, η καταστρατήγηση των συλλογικών συμβάσεων από ψηφοπλιστές πραγματοποιείται με τη στήριξη της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ στην κυριολεξία μπροστά στην πόρτα του ίδιου του Υπουργείου. Η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, με τη στήριξη της κυβέρνησης όπως και των προηγούμενων Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ, αρνείται να υπογράψει συλλογικές συμβάσεις για τα ποντοπόρα από το 2010 με δραματικές συνέπειες στους μισθούς και τα ασφαλιστικά συνταξιοδοτικά. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται το αντιδραστικό υποβαθμισμένο σύστημα ναυτικής εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης με τεράστιες ελλείψεις στις ακαδημίες του Εμπορικού Ναυτικού και στο ΚΕΣΕΝ, στο περιεχόμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος, σε καθηγητές, ελλείψεις σε υλικοτεχνική και κτηριακή υποδομή, ενώ ταυτόχρονα αναπτύσσονται τα τροκτικά της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Με τις συνεχείς παρεμβάσεις της κυβέρνησης με νόμους και τροπολογίες, ικανοποιούνται πλήρως οι απαιτήσεις των εφοπλιστών για την κατάρτιση φτηνού εργατικού δυναμικού με αναλώσιμες γνώσεις. Σύμφωνα με τη σχετική πρόταση του Υπουργείου Ναυτιλίας, που περιλαμβάνεται μέσα στο νομοσχέδιο το πιστοποιητικό ικανότητας δίπλωμα που αποκτά ο απόφυτος στον ΑΕΝ, πλοίαρχος μηχανικός, παραμένει και με τη σημερινή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ χωρίς καμία αναγνώριση και ισοτιμία με αντίστοιχα της ταιριάς. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο άρθρο 14, αποτελεί τυπικό προσόν εξέλιξης, δηλαδή αφορά μόνο μέσα στα καράβια, ναυτολογημένος ως Α, Β ή Γ πλοίαρχος και μηχανικός, χωρίς αντιστοίχηση με επαγγέλματα στην ναυτιλία και στους συναφείς κλάδους στη στεριά. Στο άρθρο 10, με την κατάργηση του πλοίαρχου για τα πλοία αναψυχής μέχρι 24 μέτρα, η ανάληψη της ευθύνης από τον εκναυλωτή για πρόσληψη κυβερνήτη υπονομεύει τα συγκροτημένα δικαιώματα, εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους στην ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα. Στο άρθρο 14, η εκπαιδευτική στην ναυτική εκπαίδευση, η συντριπτική πλειοψηφία τους είναι έκτακτη, αντί η κυβέρνηση να προχωρήσει σε προσλήψεις μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού με μισθούς που να ανταποκρίνονται σύγχρονες ανάγκες, οι εκπαιδευτικοί διαρκώς να εξυγχρονίζουν τις γνώσεις τους και όχι στα 6 χρόνια υπηρεσίας τους ένα έτος, με αποτέλεσμα να τους δίνεται η δυνατότητα να διευρύνουν την απασχόλησή τους σε άλλους τομείς, υποβαθμίζοντας παραπέρα το εκπαιδευτικό έργο των ακαδημιών. Στο άρθρο 16 για το ΚΕΣΕΝ Μακεδονίας, χρόνιο αίτημα στο διεκδικητικό πλαίσιο του ΚΕΣΕΝ Μηχανικών και των Πλοιάρχων, αλλά σε ποια βάση, με μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό, με υλικοτεχνική και κτηριακή υποδομή που να ανταποκρίνεται σύγχρονες ανάγκες και όχι όπως επιχειρείται στο άρθρο 16. Στο άρθρο 21, ο Υπουργός Ναυτιλίας για τα απολεσθέντα ναυτολόγια θα καθορίζει το πώς θα εξελίσσονται. Πρόσθετα προνόμια για μας, έτσι όπως μπαίνει, που υπάρχουν ήδη μέσα από τους διακανονισμούς των οφειλών που κάνουν οι εφοπλιστές στο ΝΑΤ, αλλά και σε συνεργασία με τη ΔΟΗ πλοίων. Για το άρθρο 28,
και για τα αποδεικτικά, τα διεθνή πιστοποιητικά για φορτηγά πλοία στο εσωτερικό, αυτό που έχει και αποδειχθεί στην πράξη ότι με πιστοποιητικά έχουν συντελεστεί τραγικά ναυάγια, πιστοποιητικά που έναντι αμοιβής και όχι με βάση και τις προϋποθέσεις που πληρούν για την ασφάλεια τόσο των επιβενώντων αλλά και των εργαζομένων. Για όλα αυτά διαφωνούμε με το νομοσχέδιο.